δίνουμε το λόγο στο Γιάννη Ντουνιαδάκη, υπονάβερχο εν αποστρατεία, υποψήφιο Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου. Καλησπέρα σας. Βλέπω πολλά χαμόγελα μετά την ανακοίνωση εδώ των υποψηφίων μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ξέρετε όλοι. Όπου βρεθούμε, καλοπροαίρετοι άνθρωποι μας λένε το γνωστό. Καλά τα λέτε και είστε σταθεροί. Έτσι λένε και έτσι είναι. Το κόμμα μας δεν ξεγελά το λαό με ψεύτικες υποσχέσεις ή σκορπώντας ψευδαστήσεις. Δεν βάζει νερό στο κρασί του για να κερδίσει μερικές ψήφους παραπάνω. Αν το κάνει, θα είναι ζημιά για το λαό. Ο οδηγός του είναι πάντα το συμφέρον του εργαζόμενου του αυτοαπασχολούμενου, του άνεργου, του συνταξιούχου, όχι του μεγάλου επιχειρηματία ή του εφοπλιστή. Μέση λύση δεν υπάρχει. Ή με το κεφάλαιο ή με τον εργάτη. Και επειδή αυτός που έχει την τιμή να σας απευθύνει το λόγο, είναι ένας απόστρατος του πολεμικού ναυτικού που ξανάρχισε πρόσφατα πάλι με άλλη ιδιότητα τις περιπολίες στο Νότιο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο με τις αμφισβητήσεις συνόρων, θα σας μεταφέρει λίγα ενδεικτικά από την νέα του εμπειρία. Μόνο ψηφίζοντας ΚΚΕ παντού μπορεί να καταδικαστεί η πολιτική του κόστου ωφέλου που ξεκινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περνά από την κεντρική κυβέρνηση και μέσα από τις περιφέρειες και τους δήμους, μετατρέπει τη μάνδρα και την πατρίδα μου τα χανιά σε γης διάμ, την κάλυμνο σε Βενετία, όχι για τις αποκρίες, τα κανάλια, ξέρετε. Το μάτι της Αττικής σε κόλαση φωτιάς, ενώ οικό παραμένει πληγωμένη από το σεισμό. Είναι η ίδια πολιτική κυβέρνηση περιφέρειας και δήμων που στο κέντρο της προσοχής της έχει το εφοπλιστικό κεφάλαιο και συγχρόνως διατηρεί ξεκομμένα τα νησιά μεταξύ τους, και από την υπηρετική χώρα. Έτσι λοιπόν για παράδειγμα, ο Τινιακός αναγκάζεται για μισή ώρα δουλειά στη γειτονική πρωτεύουσα τη Σύρο να πρέπει να διανυκτερεύσει εκεί και να επιστρέψει την επόμενη. Μόνο ψηφίζοντας ΚΚΕ παντού μπορεί να καταδικαστεί πολιτική που ανέχεται εργαζόμενη στην αβαρκίδα του τουρισμού της Σαντορίνη, να κοιμούνται στην παραλία ή σε αυτοκίνητα. Έτσι μπορεί να καταδικαστεί η πολιτική που έχει καταντήσει τους συναδέλφους μου του λιμενικού και της πυροσβεστικής να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάποια δωρεά, όπως το ίδιο ελπίζουν τα υποστελεχομένα νοσοκομεία των νησιών και όχι μόνο. Τέτοια κατάντια. Μόνο ψηφίζοντα ΚΚΕ παντού μπορεί να καταδικαστεί η πολιτική που δεν καλύπτει τις ανάγκες για την υγεία και την παιδεία του λαού και στα νησιά, όπως και η πολιτική που κόβει το ηλεκτρικό ρεύμα σε λαϊκά νοικοκυριά. Τελικά, ο απόστρατος, να μην πολύ λόγοι, καταλήγει στο συμπέρασμα. Δεν είναι μόνο τα σύνορα στο Αιγαίο που αμφισβητούνται, από μια υποτιθέμενη συμμαχική στο ΝΑΤΟ χώρα είναι ο λαός των νησιών εγκαταλειμμένος στην κυριολεξία από κυβέρνηση, περιφέρειες και δήμους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα πρέπει να ψηφιστεί παντού το ΚΚΕ και απευθύνομαι ιδιαίτερα στους συναδέλφους μου... Απευθύνομαι ιδιαίτερα στους συναδέλφους μου των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, γιατί είναι ένα κόμμα που εκφράζει το λαϊκό πατριωτισμό και, την εκα... και στην εκατόχρονη ζωή του έχει αγωνιστεί με συνέπεια για αυτό τον τόπο και τον λαό, απέναντι σε κατακτητές και δικτατορίες. Γιατί με τον πιο κατηγορηματικό και επίσημο τρόπο έχει ξεκαθαρίσει ότι οι κομμουνιστές στις δύσκολες ώρες θα πρωτοστατήσουν στον αγώνα για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας για να συντριβεί όποιος ξένος εισβολέας εάν τολμήσει να επιτεθεί στην Ελλάδα. Και παλεύει για την ευημερία του λαού για να είναι νοικοκύρης στον τόπο του. Αξιωματική και υπαξιωματική. Εν ενεργεία. Απόστρατη και φαντάρι. Κάνουμε βήμα μπροστά. Με το ΚΚΕ. Κρατάμε και με αυτόν τον τρόπο αλόβητα τα ιδανικά και τις αξίες που πηγάζουν από την ιστορία του λαού. Πέρα και πάνω απ' όλα, πρέπει να ψηφιστεί παντού το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας γιατί όπως έλεγε και ο αείμνηστος, αγωνιστής, κομμουνιστής, απόστρατος αρχιπλίαρχος Αντώνης Κακαράς, <κλή> Πρέπει να ψηφιστεί λοιπόν γιατί το χρωστάμε στα παιδιά μας, στα δικά τους παιδιά, στο μέλλον όλων των παιδιών της πατρίδας μας και στη συνείδησή μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.